26 εκατομμύρια ευρώ θα εισέπρατε το κράτος, και το επαναλαμβάνω, αν η ανώτατη σύνταξη για ένα χρόνο, για ένα και μόνο χρόνο, αγαπητέ Θωμά, ήταν στις 2.500 ευρώ. Απλά για την ιστορία. Δεύτερο, στην αγαπητή κυρία Κωνσταντίνα από τη Λάρνακα, έχει απόλυτο δίκαιο σε αυτό το οποίο λέει ότι ως χείρα και ως μονογονιός παίρνουν κτλ. Είναι αυτό το οποίο θα προσπαθήσουμε μέσα από τον διάλογο που θα αναπτυχθεί να αλλάξουμε αυτές τις στρεβλώσεις, τις αδικίες. Κάποια να παίρνει 700 ευρώ και κάποια άλλη που δεν έχει ανάγκη να παίρνει και τα 306 ευρώ. Όλες αυτές οι αδικίες και οι στρεβλώσεις, ευελπιστούμε ότι μέσα από τον διάλογο που θα ξεκινήσει, μέσα στους επόμενους μήνες και με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που θα εφαρμοστεί, αγαπητέ Θωμά, του καλοκαίρι του 2014, όλα αυτά θα διορθωθούν. Επιτέλους, να μπουν τα πράγματα κάτω και να δούμε πού έχουμε κάνει λάθη διαχρονικά. Κάποιοι λίγο, κάποιοι πιο πολύ. Κάποιοι μας οδήγησαν εδώ, κάποιοι προειδοποιούσαν αλλά δεν εισακούοντα. Η κυρία Αστέρω από τη Λευκοσία. Ναι, συνέβαιναν από τα παλιά. Έχει δίκιο. Γι' αυτό έχω πει. Δυστυχώς, αγαπητή κυρία Αστέρω, δεν είναι εμείς που το λέμε και δεν είναι η Βουλή και δεν είναι οι βουλευτές και τα κόμματα που δεν θέλουν να μπουν φραγμοί για ένα χρονικό διάστημα και μόνο, παραλαμβάνω, για όσο καιρό είμαστε, αν θέλετε, στο μνημόνιο, 2 ή 3 χρόνια, όσα θα είμαστε, ή ένα χρόνο, ανάλογα. Δυστυχώς, είναι κάποια μέτρα τα οποία είναι αντισυνταγματικά. Δεν μπορείς να ακουμπήσεις σήμερα κάποιους μισθούς. Θα μου πεις και αν συνταγματικό δεν ήταν το κούρεμα, και όμως έγινε. Κατά από τις συνθήκες που έγινε. Και πολλά άλλα πράγματα. Είναι πολλά τα οποία θα πρέπει να αλλάξουν. Εκείνο το οποίο κατακλείδι λέω, γιατί έχουμε απαντήσει σε όλους τους τηλεθεατές της εκπομπής σου, αγαπητέ Θωμά, είναι το εξής. Ότι υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν. Υπάρχουν 57 εκατομμύρια στο Υπουργείο Εργασίας που είναι για κοινωνικές παροχές. Ήταν 67, τώρα είναι 57. Μπορούμε, αν θέλουμε στοχευμένα, να δώσουμε σε όλους όσα δικαιούνται. Παραδείγματος χαράζω ένα ακόμη απλό παράδειγμα. Πρόσφυγες. Οι εκμητρογωνίες που αναγνωρίστηκαν και ορθώς αναγνωρίστηκαν οι εκμητρογωνίες πρόσφυγες, ένα αίτημα, θέλετε, των βουλευτών και του Δημοκρατικού Συναγερμού κυρίως, αλλά και όλων των βουλευτών που δεν είναι πρόσφυγες. Και δεν είμαι πρόσφυγας, για να το δηλώσω. Όμως δεν ήταν αδικία για ένα παιδί που η μητέρα του ήταν από την Αμόχωστο, ή ο θείος του ήταν, ο ξάδερφος του που ο πατέρας του ήταν από την Αμόχωστο, ήταν πρόσφυγας και αυτός δεν ήταν. Ήρθαμε και είπαμε το εξής. Η αναγνώριση του εκμητρογωνίας προσφύγων θα έπρεπε να είχε γίνει. Χρήματα όμως περισσότερα δεν υπάρχουν. Θα μειωθούν τα χρήματα από εκείνους που δίνονταν τόσα χρόνια για να πάρουν όλοι ισόποσα ποσά, ισόποσα χρήματα δηλαδή, να δοθούν σε όλους που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Να πρέπει να δούμε τις στρεβλώσεις και τα λάθη του παρελθόντος, να μην τα επαναλάβουμε. Και επαναλαμβάνω, ας δούμε και ας βάλουμε ως αρχή πως αυτή η κρίση, αυτή, αν θέλετε, η περιπέτεια που διανύει η πατρίδα μας, να είναι η ευκαιρία για απαρχή τέτοιων αλλαγών, ώστε να εξυγχρονίσουμε το κράτος μας, να κάνουμε πολύ πιο σωστούς τους θεσμούς, ένα κράτος πραγματικής πρόνοιας. Όχι ένα κράτος πάταλο. Όχι ένα κράτος που θα δίνει δεξιά και αριστερά αστόχευτα χρήματα. Όχι ένα κράτος που θα θεωρούν οι πολιτικοί πρόσφυγες ότι είναι παράδεισος για να έρθουν στην πατρίδα μας. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι 4.500 οικογένειες αλλοδαπών έχουν φύγει από την πατρίδα μας τους τελευταίους 8 μήνες που αυτή η κυβέρνηση έχει πάρει κάποια μέτρα, που ο στόχος είναι περίπου 10-15.000 οικογένειες που πράγματι δεν είχαν ανάγκη κάποια χρήματα.